Άνθρωποι δύο ανέβησαν εις το ιερόν, προσέξαστε, ο εις Φαρισαίος και ο έτερος τελώνης. Ο Φαρισαίος καθείς προς εαυτόν, ταύτα προσήφιετο, ο Θεός ευχαριστώσει, ότι ούκ ημοιός περιλυπεί των ανθρώπων, άρπαγες άδικη μοιχή, οίκαιος ούτως ο τελώνης. Νηστεύω δις του Σαββάτου, από δεκατό πάντα ως ακτώμε, και ο τελώνης μακρόθεν εστός ου κήθελεν, ουδέ τους οφθαλμούς εις των ουρανών επάρε, αλέτυπτεν εις το στήθος αυτού λέγον. Ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό. Λέγω ημίν κατέβει ούτως δε δικαιωμένος εις τον οίκον αυτού ή εκείνος, ότι πάσο υψών εαυτόν ταπεινωθήσετε, ουδέ ταπεινών εαυτόν υψωθήσετε. Πάσο υψώνε αυτόν, ταπεινωθήσετε, και πάσο ταπεινώνε αυτόν, υψωθήσετε. Ο Κύριος μας καλεί την εργασία της ταπεινώσης, και ο άνθρωπος, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, με έναν λογισμό μπορεί να ταπεινωθεί και με έναν λογισμό πάλι μπορεί να υπερηφανευθεί. Ο άνθρωπος είναι τρεπτός και αν δεν προσέξουμε, πολύ εύκολα πέφτουμε και εμείς σε αυτό το μεγάλο αμάρτημα του Φαρισαίου, που δεν είναι άλλο παρά η υπερηφάνεια. Το κορυφαίο αμάρτημα το οποίο έχει ο διάβολος. Και πώς μπορούμε να λυτρωθούμε, πώς μπορούμε να αποκτήσουμε την ταπείνωση. Οι Άγιοι Πατέρες μας έχουν πει πάρα πολλά. Μας μιλούν πάρα πολύ για την ταπείνωση. Ο Άγιος Εφραίμος Ήρος μας λέγει ότι σημάδια και γνωρίσματα εκείνο που έχει την αληθινή ταπείνωση είναι αυτά. Το να θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι αμαρτωλότερος από όλους τους αμαρτωλούς και δεν έκανε κανένα καλό μπροστά στο Θεό, όπως ακριβώς ο τελώνης της παραβολής, που δεν είχε το θάρρος να κοιτάξει προς τον Θεό, προς τον ουρανό, αλλά έλεγε απλώς, «Θεέ μου, συγχώρησέ με, συγχώρησε τις αμαρτίες μου σε μένα τον αμαρτωλό». Άλλο χαρακτηριστικό του ταπεινού είναι το να μέμφεται, δηλαδή να κατηγορεί όχι τους άλλους, αλλά τον εαυτό του σε κάθε ευκαιρία και σε κάθε τόπο και σε κάθε πράξη. Σε όλα να λέγει «Εγώ φταίω, τίποτε δεν κάνω καλά». Άλλο χαρακτηριστικό είναι το να μην κατηγορήσει κάποιον, ούτε να νομίζει ότι υπάρχει πάνω στη γη κάποιος εσχρότερος από αυτόν ή αμελέστερος. Θεωρεί τον εαυτό του τον πιο αμελή, τον πιο ράθιμο, τον πιο τεμπέλη πνευματικά από όλους τους ανθρώπους. Ακόμα ο ταπεινός φαίνεται από το ότι επαινεί τους άλλους και τους δοξάζει πάντοτε, όχι βέβαια κολακεύοντάς τους, αλλά επειδή ακριβώς πιστεύει ότι είναι χειρότερος από όλους. Ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα της αληθινής ταπείνωσης είναι το να μην κατακρίνει, να μην εξευτελίζει, να μην κακολογεί ποτέ κανέναν. Το να σιωπά πάντοτε, το να μην λέγει κάτι χωρίς εντολή ή επιτακτική ανάγκη, να μιλά ή να απαντά ατάραχα και ήσυχα και σπάνια σαν να εξαναγκάζεται,
και να ντρέπεται να μιλήσει. Το να μην μετρά τον εαυτό του σε κάτι, να μην θεωρεί δηλαδή ότι αξίζει κάτι, το να μην φιλονικήσει με κάποιον, αλλά αν λέει σωστά, να λέει και ο ίδιος ναι. Αν όμως λέει λαθεμένα, να λέει εσύ ξέρεις. Το να έχει υπακοή και να απεχθάνεται το θέλημά του σαν καταστρεπτικό πράγμα. Το να έχει πάντοτε το βλέμμα του στραμμένο κάτω. Το να έχει μπροστά στα μάτια του το θάνατο. Το να μην λέει λόγια ανώφελα ή να μιλά ανόητα ή να λέει ψέματα. Το να μην αντιμιλά στο μεγαλύτερο. Το να υπομένει με χαρά τις προσβολές, τους εξευτελισμούς, τις τιμωρίες, δίκαιες ή άδικες τα λέγαμε. Το να μισήσει την ανάπαυση και να αγαπήσει τον κόπο. Και αυτά είναι χαρακτηριστικά του ταπεινόφωνος. Και ένας τρόπος για να οδηγηθεί ο άνθρωπος στην ταπείνωση είναι ακριβώς αυτός. Το να αγαπήσει το σωματικό κόπο. Γιατί όπως λέει ο Βάσης Δωρόθεος, αυτός ο κόπος ταπεινώνει το σώμα και επειδή η ψυχή διαμορφώνεται ανάλογα με την κατάσταση του σώματος, συνταπεινώνεται και η ψυχή όταν το σώμα κοπιάζει για τον Θεό. Ακόμα χαρακτηριστικό της ταπεινώσης είναι το να μην παροργίζει κάποιον ή να πληγώνει τη συνείδηση κάποιου. Είναι μακάριος εκείνος που τα έχει αυτά, διότι από εδώ έγινε οίκος και ναός του Θεού και ο Θεός κατοίκησε μέσα του και έγινε κληρονόμος της Βασιλείας των Ουρανών. Πώς όμως θα γίνουμε ταπεινοί, λέγει ένας Όσιος Ιεροπείωνας, αν θέλεις να είσαι πραγματικά ταπεινός, μάθε να σηκώνεις με γενναιότητα όσα σου προξενούν οι άλλοι και να μην λες παχιά λόγια. Να χαίρεσαι στις ταπεινώσεις που σου κάνουν οι άλλοι, στις προσβολές, στις όποιες αδικίες και να μην κομπορημονείς, να μην καυχάσαι, να μην αλαζονεύεσαι, να μην περηφανεύεσαι στα λόγια, ούτε βέβαια και στα έργα. Ο άνθρωπε, λέγει και ο Άγιος Σιλωνός, μάθε την κατά Χριστόν ταπείνωση. Και ο Κύριος θα σου χαρίσει να γευθείς τη γλυκύτητα της προσευχής. Και αν θέλεις να προσεύχεσαι καθαρά, γίνε ταπεινός, γίνε εγκρατής, εξομολογήσου ειλικρινά και θα σε αγαπήσει η προσευχή. Γίνε υπάκουος, υποτάξου ευσυνείδητα στις αρχές, μείνε ευχαριστημένος με όλα και τότε ο νους σου θα καθαριστεί από μάταιους λογισμούς. Να θυμάσαι πως σε βλέπει ο Κύριος. Γι' αυτό πρόσεχε, μήπως λυπήσεις με κάτι τον αδελφό. Μην το κατακρίνεις και μην το στενοχωρήσεις ούτε με ένα βλέμμα. Και το Πνεύμα του Άγιου θα σε αγαπήσει και θα σε βοηθήσει σε όλα. Σημάδια της ταπεινοφροσύνης είναι ότι ενώ έχει κανείς κάθε σωματική και ψυχική αρετή, λέγει ο Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός, νομίζει ότι χρωστά περισσότερα στο Θεό, γιατί με τη χάρη του έλαβε πολλά, όντας ανάξιος. Και αν του έρθει κάποιος πειρασμός, είτε από δαίμονες, είτε από ανθρώπους, θεωρεί τον εαυτό του ανάξιο γι' αυτόν. Και για άλλους ακόμα, θεωρεί τον εαυτό του ανάξιο για αυτόν τον πειρασμό και για άλλους, μάλλον δέχεται τον πειρασμό, γιατί θεωρεί ότι αξίζει αυτά που τραβά και άλλα ακόμα περισσότερα, έτσι ώστε να εξοπλιστεί έστω λίγο το χρέος του και να βρει ελάφρυνση κατά την κρίση από τις κολάσεις που τον περιμένουν. Η ψυχή με τίποτα δεν ταπεινώνεται, λέγει και Όσιος Πιμήν, αν δεν της λιγοστέψεις το ψωμί, αν δηλαδή δεν την περιορίσεις μόνο στην απόλυτα αναγκαία τροφή. Η νηστεία, η κακοπάθεια του σώματος ταπεινώνει το σώμα και συνταπεινώνει και την ψυχή. Αλλά βέβαια υπάρχουν και βαθμίδες ταπεινώσεως.
Και λέει ο Όσιος Σισόης ότι δεν είναι σπουδαίο το να βρίσκει το λογισμό σου στο Θεό. Είναι και αυτό βέβαια κάτι πολύ σημαντικό, αλλά το σπουδαίο είναι να βλέπεις τον εαυτό σου κατώτερο από όλη την κτήση. Γιατί αυτό μαζί με το σωματικό κόπο οδηγεί στον τρόπο της ταπεινοφροσύνης. Να λοιπόν ένας σπουδαίος τρόπος που μας διδάσκει ο Θεός, να βλέπουμε τον εαυτό μας κάτω από όλους, όχι μόνο από τους ανθρώπους και ο αμαρτωλό, αλλά και από όλα τα κτίσματα και από τους δαίμονες. Και δυνάμα να αγαπούμε το σωματικό κόπο και μαζί με αυτό να προσευχόμαστε. Με ποιο τρόπο, γέροντα, καλλιεργείται η ταπείνωση, ρώτησαν κάποτε τον Άγιο Παΐσιο και απάντησε ο Όσιος, η ταπείνωση καλλιεργείται με το φιλότιμο, καλλιεργείται και με την κοπριά των πτώσεων, ανάλογα. Ένας φιλότιμος άνθρωπος, ό,τι καλό έχει, το αποδίδει στο Θεό. Βλέπει τις πολλές ευεργεσίες του Θεού, καταλαβαίνει ότι δεν έχει ανταποκριθεί, ταπεινώνεται και δοξολογεί διαρκώς τον Θεό. Δοξολογεί τον Θεό που του δίνει τέωσες ευλογίες και καταδέχεται να εργάζεται μέσα από Αυτόν. Και συνάμα θεωρεί ότι είναι ανάξιος για όλα αυτά και αχάριστος, γιατί δεν ανταποκρίθηκε όσο έπρεπε σε αυτές τις δωρεές του Θεού. Και έτσι δοξολογεί και ταπεινώνεται. Ταπεινώνεται και δοξολογεί. Και όσο ταπεινώνεται και δοξολογεί τον Θεό, τόσο τολούζει η Θεία Χάρις. Αυτή είναι η εκούσια ταπείνωση. Είναι αυτή που καλλιεργεί, όπως λέει ο Άγιος, ο φιλότιμος άνθρωπος. Αλλά υπάρχει και η ακούσια. Η ταπείνωση υποφέρουν οι διαρκείς πτώσεις. Αυτή είναι η ακούσια ταπείνωση. Φυσικά η ακούσια ταπείνωση έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από την ακούσια. Μοιάζει με χωράφι που έχει καλό χώμα και καρπίζουν τα δέντρα δίχως λίπασμα ή κοπριά και οι καρποί τους είναι νόστιμοι. Η ακούσια ταπείνωση, αυτή δηλαδή που δεν θέλει ο άνθρωπος αλλά αναγκάζεται να την έχει λόγω των πολλών πτώσεων, μοιάζει με χωράφι που έχει αδύνατο έδαφος και για να δώσει καρπούς πρέπει να ρίξεις και λίπασμα και κοπριά και πάλι η καρπή του δεν θα είναι τόσο νόστιμη. Γέροντα, τον ρώτησαν κάποτε, μου στοιχίζει όταν εξαιτίας μιας άσχημης συμπεριφοράς μου πέφτω στα μάτια των άλλων και ταπεινώνω με ακούσια. Παραχωρεί ο Θεός τέτοιες καταστάσεις? Και τι απάντησε ο Άγιος? Με την ακούσια ταπείνωση εξοφλάς και λίγο από το χρέος των αμαρτιών σου. Πρέπει όμως να αρχίσεις να ταπεινώνεσαι εκούσια. Να καλλιεργούμε λοιπόν συστηματικά την αυτομευσία, το να βάζουμε τον εαυτό μας κάτω από όλη την κτήση, όπως μας είπε ο Όσιος Σισόης, το να προσευχόμαστε με ευγνωμοσύνη στο Θεό, αλλά έχοντας συνέστηση και της αχαριστίας μας απέναντί Του, και το να αγαπούμε και τον κόπο, το σωματικό, γιατί όπως είπαμε, διαμορφώνεται η ψυχή ανάλογα με το σώμα. Το ταπεινωμένο σώμα βοηθάει και την ψυχή να ταπεινωθεί. Γέροντα, έχω φτάσει σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχω σαρκικούς λογισμούς και πέφτω στη λύπη. Φοβάμαι μήπως δεν βγω ποτέ από αυτή την κατάσταση. Και τι απάντησε ο Όσιος? Έχει θάρρος, καλό μου παιδί, και ο Χριστός θα νικήσει τελικά. Να ψάλεις, εκ νεότητός μου εχθρός με πειράζει, τες ειδονές φλέγει με. Με φλέγει, με φλογίζει με τις ειδονές. Εγώ δε πεπιθώ σε εσύ, Κύριε, εγώ όμως έχοντας πεποίθηση σε σένα, Κύριε, τροπούμε τούτον, τον ανατρέπω, τον νικώ. Στην ουσία, λέει ο Άγιος, δεν φταίει πολύ η καημένη σάρκα, αλλά η υπερηφάνεια. Όταν ο άνθρωπος έχει υπερηφάνεια, παραχωρεί ο Θεός να πέφτει σε σαρκικούς πειρασμούς για να το καταλάβει ο άνθρωπος και να ταπεινωθεί. Γιατί είναι
πολύ μεγαλύτερη αμαρτία η περηφάνεια από τις άλλες αμαρτίες και τις αρχικές ακόμα. Είναι αλήθεια, λέει ο Άγιος, ότι έχεις πολλές ικανότητες, τις οποίες φυσικά ο Θεός σου τις έδωσε. Αλλά επειδή αμελείς λιγάκι και δεν προσέχεις, ο εχθρός βρίσκει ευκαιρία, τις εκμεταλλεύεται και σε ρίχνει στην υπερηφάνεια. Τα χαρίσματα, τα δώρα του Θεού, αν δεν προσέξουμε, γίνονται αφορμές υπερηφάνειας. Όχι γιατί φταίει βέβαια ο Θεός, αλλά γιατί εμείς αμελούμε, όπως λέει ο Άγιος, ραθυμούμε και μπελιάζουμε πνευματικά, δεν προσέχουμε, δεν έχουμε νύψη και ο εχθρός μας παίρνει τους λογισμούς της υπερηφάνειας, σαν να είναι δικά μας κατορθώματα και σαν να είναι δικά μας όλα αυτά τα χαρίσματα, ενώ όλα είναι δώρα του Θεού. Και ενώ θα έπρεπε, λέει ο Άγιος, να λούσεις το πρόσωπό σου με δάκρυα αγαλιάσεως και ευγνωμοσύνης προς τον Θεό, που σου έχει δώσει τέτοια και τόσα χαρίσματα και καταδέχεται να εργάζεται με τη χάρη του σε σένα, μέσα από εσένα, εσύ το πρόσωπό σου το λούζεις με πικρά δάκρυα πόνου και στενοχώριας, γιατί ακριβώς πέφτει στην υπερηφάνεια. Έτσι βγαίνει το εξής συμπέρασμα. Εάν δεν ταπεινωθούμε εκουσίως, θα ταπεινωθούμε ακουσίως, χωρίς δηλαδή να το θέλουμε. Εάν δεν ταπεινωθούμε επειδή το θέλουμε, κάνοντας την εργασία της ταπεινώσεως, θα ταπεινωθούμε, θέλουμε, δεν θέλουμε. Γιατί μας αγαπά ο καλός Θεός. Θάρρος λοιπόν, παιδί μου, και θα νικήσει ο Χριστός. Εάν γαρ πάλι ισχύσετε και πάλι ιτηθήσεστε, ότι με θυμών ο Θεός. Αυτό λέμε στους εχθρούς μας, στους δαίμονες. Ακόμα και αν αποκτήσετε κάποια δύναμη, πάλι θα ιτηθείτε. Γιατί είναι μαζί μας ο Θεός. Έτσι και στους πειρασμούς να μην δηλιάζουμε. Μπόρα, λέει ο Άγιος, είναι και θα περάσει και πολλά καλά θα φέρει. Θα γνωρίσεις πιο καλά τον εαυτό σου. Θα ταπεινωθείς υποχρεωτικά και κατά τους πνευματικούς νόμους υποχρεωτικά θα έρθει σε σένα και η χάρη του Θεού που προηγουμένως εμποδιζόταν από την υπερηφάνεια. Γιατί ο ταπεινός άνθρωπος έλκει τη χάρη. Κατά το ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δεν δίδωσε χάρη. Δεν γνωρίσαμε τον εαυτό μας. Αν το γνωρίσουμε, η ψυχή μας θα χαίρεται και θα ζητά ταπεινά το έλεος του Θεού. Η γνώση του εαυτού μας γεννά την ταπείνωση, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Γιατί όσο περισσότερο γνωρίζει ο άνθρωπος τον εαυτό του, τόσο περισσότερο ανοίγουν τα μάτια της ψυχής του και βλέπει καθαρότερα την μεγάλη του αδυναμία. Και τότε γίνεται φυσικά ταπεινός, κατά φυσικό τρόπο ταπεινός. Γιατί γνωρίζει ποιος είναι. Γνωρίζει την αθλειότητά του, λέει ο Άγιος Παΐσιος, και την αχαριστία του, καθώς και τη μεγάλη αρχοντιά και την εσπλοχνία του Θεού. Οπότε συντρίβεται εσωτερικά, ταπεινώνεται πολύ και αγαπάει τον Θεό πολύ. Αν θέλουμε λοιπόν να γίνουμε αληθινά άνθρωποι του Θεού, να ευαρεστήσουμε τον Θεό και να μην κατακριθούμε, αλλά να δικαιωθούμε όπως δικαιώθηκε ο ταπεινός τελώνης, θα πρέπει και εμείς να ταπεινωθούμε, να εγκρατευόμαστε, να προσευχόμαστε, να βάζουμε τον εαυτό μας κάτω από όλους, να κόβουμε το θέλημά μας, όπως λέει και ο Όσιος Βαρσανούφιος. Ταπείνωση είναι το να μην θεωρείς πως είσαι κάτι σε καμία περίπτωση, να κόβεις το θέλημά σου σε όλα και να υπομένεις ατάραχα όλα όσα προέρχονται από το περιβάλλον σου. Είναι από τη βίβλο των Οσίων Βαρσανοφίου και Ιωάννου. Και ο Άγιος Δημήτριος του Ροστόβ λέγει, ο δρόμος που οδηγεί στην ταπείνωση είναι η σωματική κόπη που γίνονται με επίγνωση του σκοπού τους, που ξέρουμε δηλαδή γιατί τους κάνουμε. Τους κάνουμε για τον Θεό. Πιστεύουμε, αγρυπνούμε, κάνουμε μετάνοιες και οποιαδήποτε κατά Θεόν άσκηση.
Ακόμα ο δρόμος που οδηγεί στην ταπείνωση είναι το να θεωρείς ειλικρινά τον εαυτό σου χειρότερο από όλους τους ανθρώπους και περισσότερο ακόμη κάτω από όλη την κτήση. Και τρίτον, η αδιάλειπτη προσευχή, η αδιάλειπτη επίκληση του Θείου Ονόματος, η οποία ακριβώς κάνει τον άνθρωπο να μοιάζει με τον Σγητιάνο. Καταφεύγει εις τον Θεό, ζητώντας το έλεος του Θεού. Και αυτό ακριβώς κάνει τον άνθρωπο να εξαρτάται από τον Θεό και έτσι να αποκτά αυτή τη συνέστηση ότι από μόνος του δεν μπορεί τίποτα. Και αν κάτι κατορθώσει, αυτό δεν είναι δικό του, αλλά αποτέλεσμα του Θείου Ελέους. Ας ακούσουμε όλα αυτά που μας διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες. Και ας μοιάσουμε εις τον Τελώνη και όχι στον Φαρισαίο. Ας μην πιστεύουμε στον εαυτό μας, γιατί όπως λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο, ο Κύριος είπε αυτή την παραβολή του Τελώνη και του Φαρισαίου για να καταδείξει το μεγάλο λάθος εκείνων που είχαν πεποίθηση στον εαυτό τους. Και αυτοί ήταν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, οι οποίοι έκαναν κάποια καλά έργα, απέφευγαν κάποιες αμαρτίες, αλλά όμως είχαν την κορυφαία αμαρτία, την υπερηφάνεια. Αυτό ακριβώς και εμείς πρέπει να προσέξουμε για να ευαρεστήσουμε στον Κύριο. Το δε Θεό ημωντός πάντοτε ημίν πλαΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.